της χώρας. Της ελληνικής οικονομίας. Α, μπράβο. Και βεβαίως εγώ πληρώνω ποιο, αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος καθηγητής και η Όλια, πληρώνω το χρέος της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Εγώ, συνταξιούχος. Το είπε, και το είπε η Αξιόγλου στη Βουλή. Ακριβώς. Αυτό που λες τώρα. Έτσι. Δηλαδή, δούλευες όλα τα χρόνια. Όταν σου λέγανε ότι η οικονομία πάει πολύ πολύ ωραία. Και άρχισε τώρα, είπε την πιο σημαντική κουβέντα. Κάθε πολιτικό από όσου έχουν έρθει δεν το έχει πει αυτό. Γι' αυτό σε αγαπώ πολύ και σε τιμώ. Και η άποψη του απλού κόσμου για μένα είναι η πιο σημαντική μαζί με των ειδικών, των επιστημόνων. Και να σα πω και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να αραιώνουν από εδώ αυτοί που έρχονται, γιατί δεν διαβάζουν. Μου έρχονται αδιάβαστοι εδώ. Και ό,τι του δίνουν τα κόμματά του, με την προπαγάνδα, είτε τον ακόμα είτε το άλλο, έτσι, λένε ό,τι του. Εμείς ανεξάρτητα πολεμικά. Βέβαια ανεξάρτητα. Έτσι, λοιπόν, έτσι, έτσι, να πω εγώ εδώ κομβικά ερωτήματα. 120 δόσεις. Αναλύεται κάθε φορά, κυρία Νικολοπούλου, ότι πρέπει 120 δόσεις να πάνε σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Αναλύει ο καθηγητής ότι πρέπει να δοθούν και πίσω τα αναδρομικά. Εμπόρους, μην το ξεχνάμε.